Μία ακόμα καινοτομία στο χώρο της υγείας είναι το MedInfo Book. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή που δίνει στο χρήστη της τη δυνατότητα να έχει τον προσωπικό φάκελο υγείας στα χέρια του. Το MedInfo Book είναι ένα καινοτόμο προϊόν, μια τεχνολογική πλατφόρμα, η οποία είναι ένας προσωπικός φάκελος υγείας για όλους τους Έλληνες πολίτες σε αυτή τη φάση, γιατί σκοπεύουμε να το πάμε και στο εξωτερικό. Σε αυτό το προσωπικό φάκελο, ένας χρήστης που θα εγγραφεί, είναι δωρεάν η εγγραφή, μπορεί να έχει και να καταχωρήσει τα δεδομένα της υγείας του, είτε τα δικά του, είτε των ανθρώπων της οικογένειάς του, των παιδιών του, της θείας του, του παππού του, της γιαγιάς του, και να τα έχει συνεχώς πάντα μαζί του. Αυτό από μόνο του είναι μια αλφα αξία, αν σκεφτείτε το σύνολο των δεδομένων που καλούμαστε να διαχειριστούμε, να κουβαλάμε χαρτιά, φακέλους. Η εφαρμογή, το πρώτο και απλούστερο πράγμα που κάνει, είναι να μπορείς να διαχειριστείς αυτά τα αρχεία ηλεκτρονικά. Επιπρόσθετα, αυτή η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με συσκευές είτε ιατρικού περιεχομένου είτε wellness, fitness, ρολογάκια, ζυγαριές και άλλα πράγματα, και τα δεδομένα του επίσης να ενσωματώνονται σε αυτή την εφαρμογή. Τρίτο και βασικότερο, η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με παρόχους υγείας, νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, και οι εξετάσεις που κάνετε εκεί, η νοσηλεία σας ή όλα τα δεδομένα που τηρεί ο εκάστοτε πάροχος, και αυτά να τα συλλέγετε μέσα στην εφαρμογή του MedInfo Book. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, τι επιτυγχάνουμε? Έχουμε μία εφαρμογή που τη χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και διαχειριζόμαστε εμείς, και μέσα σε αυτή βάζουμε αυτά που έχουμε εμείς, αυτά που έχουν όλοι οι υπόλοιποι και όλοι, και στο τέλος έχουμε μια συνολική εικόνα της υγείας μας. Αυτό από μόνο του θεωρούμε ότι είναι καινοτόμο και έρχεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα θέλω να σημειώσω, λόγω της και της συνέντευξης και του domain που απευθυνόμαστε, είναι ότι έχουμε και πρόταση για τον ασφαλιστικό κλάδο, για ασφαλιστικές εταιρείες που είναι σύγχρονες, είναι έτοιμες, έχουν μηχανογράφηση και τους ενδιαφέρουν να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες και τις παροχές τόσο προς τους ασφαλισμένους τους, όσο όμως και στο δίκτυο των παρόχων, γιατί όλες οι ασφαλιστικές συνδέονται και συμβάλλονται με παρόχους υγείας για την ανταλλαγή δεδομένων. Υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τις ασφαλιστικές, υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τον ασφαλισμένο. Το MedInfo Book μπορεί και δύναται να αξιοποιηθεί από μια ασφαλιστική για να δώσει λύση σε όλη αυτή την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων. Η σημερινή παρουσίαση ήταν η αρχή, και ελπίζω στην πορεία να έχουμε πολύ περισσότερα να σας πούμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο ξεφεύγει πολύ από τον ανταγωνισμό. Η πληρότητά του είναι αρκετά μεγαλύτερη, και ο λόγος είναι ότι έχω ψάξει πάρα πολλές εφαρμογές του χώρου που καλύπτουν πολλά πράγματα. Εμείς σίγουρα καλύπτουμε περισσότερα. Το πλάνο της ανάπτυξης είναι μεγάλο και είναι πάρα πολύ κοντά σε όλες τις ιδέες, τις μελλοντικές που θα προκύψουν. Δηλαδή, έχουμε σκοπό να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στην εφαρμογή. Είναι ένα project πολύ σημαντικό για την εταιρεία. Θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο, και πρωτίστως και για μας τους ίδιους, επειδή τέθηκε και το ερώτημα, είμαστε από τους πρώτους χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Εγώ καταχωρώ δεδομένα για τα παιδιά μου κυρίως, ψηφιοποιώ όλα τα δεδομένα που έχω σε χαρτί, τα φωτογραφίζω, τα ανεβάζω, οπότε έχω ένα πλήρη φάκελο. Οποιαδήποτε στιγμή τον χρειάζομαι, τον έχω στο κινητό μου. Αυτός είναι ο σκοπός γενικότερα για όλους τους πολίτες. Τι κατηγορίες περιλαμβάνει η εφαρμογή αυτή? Κατηγορίες σαν πλατφόρμες εννοείται. Λοιπόν, καταρχήν καλύπτει όλες τις πλατφόρμες και όλα τα λειτουργικά συστήματα. Δηλαδή, υπάρχουν mobile εφαρμογές και για iOS και για Android. Καλύπτει σε web περιβάλλον όλα τα λειτουργικά, Windows, Linux, οτιδήποτε θέλουμε. Και με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε όλες τις γνωστές πλατφόρμες όλο τον κόσμο και τα λειτουργικά. Είναι εύκολο στη χρήση του? Στη χρήση θεωρούμε ότι έχουμε βάλει τέτοιο βαθμό ευχρηστίας όσο είναι δυνατόν, δεχόμενοι βέβαια και προτάσεις από τους πολίτες, χρήστες της εφαρμογής, αλλά επειδή έχουμε την εμπειρία από αντίστοιχες εφαρμογές, θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό ευχρηστίας ο οποίος είναι αρκετά ικανοποιητικός, τουλάχιστον μέχρι κάποια ηλικία, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα για τους υπερήλικες οικείους μας να μπορεί να καταχωρήσει και να διαχειριστεί το φάκελό τους οποιοδήποτε δικός τους άνθρωπος, το παιδί τους, ο ανιψιός, το εγγόνι. Οπότε υπάρχει πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων για όλες τις ηλικίες πλέον. Με δεδομένο ότι ο γιατρός σήμερα, και ειδικά ο γιατρός της γειτονιάς, ο γιατρός του ΕΟΠΗ, έχει περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του, είναι εύκολο
το να το χρησιμοποιήσει, έχετε βρει ανταπόκριση μέχρι στιγμής από τους γιατρούς αυτής της κατηγορίας? Λοιπόν, οι γιατροί έχουν δύο τρόπους για να έχουν πρόσβαση στο φάκελό μας. Ένας είναι με την πλατφόρμα, την αντίστοιχη για τους γιατρούς, με την οποία μπορώ να δώσω δικαιώματα στην εφαρμογή και το χρονικό διάστημα που επιτρέπω αυτή την πρόσβαση για να μπορέσει να βλέπει ο γιατρός. Ενδεχομένως ο γιατρός να μην έχει κάνει υπολογιστή στο γραφείο του. Οπότε να μου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ο εναλλακτικός τρόπος είναι εγώ στο κινητό μου ή σε ένα τάμπλετ που είναι εύκολα φορητά, να μπορέσω να του δείξω ίδιο τα δεδομένα. Οπότε αντί να κουβαλάω ένα τεράστιο φάκελο χειρόγραφο με πολλές απαντήσεις που στην ουσία χάνομαι και να αναζητήσω τα δεδομένα που θέλω, μπορώ με έξυπνα φίλτρα μέσα από την εφαρμογή να του υποδείξω αυτά που πρέπει να δει, αυτά που τον αφορούν.